Όλες οι τελευταίες πληροφορίες σε απευθεία σύνδεση με τον απεσταλμένο του Αντένα στο Κίεβο Νικόλα Βαφιάδη και τον αρχισυντάκτη του Αντένα Κυριάκο Πομιλωρίδη. Συνάδελφοι, καλησπέρα και στους δύο. Νικόλα Βαφιάδη, να ξεκινήσουμε από σένα και να ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο Κίεβο. Αυτή την ώρα το Κίεβο είναι σε συναγερμό. Οι σιρήνες ήγησαν πριν μερικά λεπτά. Μια τελευταία είδηση που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία των ειδικών του οργανισμού, καθώς οι Ρώσοι που ελέγχουν το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια έχουν αποκλείσει την πρόσβαση και στο διαδίκτυο αλλά και σε τηλεφωνικές γραμμές όλων των εργαζομένων στη μονάδα, παραβιάζοντας έτσι τις αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Παράλληλα, το ίδιο έχει ισχύσει τις τελευταίες ώρες και για το Τσέρνομπιλ, όπου υπάρχει προσωπικό που ελέγχει τις εγκαταστάσεις εκεί. Επομένως, η ανησυχία είναι μεγάλη και παγκόσμια πλέον για το τι συμβαίνει με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ευτυχώς, οι τελευταίες μετρήσεις του οργανισμού δεν δείχνουν οποιαδήποτε άνοδο στο επίπεδο της ατομικής ενέργειας στις περιοχές αυτές και αναμένουν να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τους ειδικούς των πυρηνικών σταθμών για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Παρέμβαση έκανε και ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος ζήτησε να σταματήσει ο πόλεμος αυτός που μόνο δεινά φέρνει στον κόσμο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο κλοιός φύγει πλέον εδώ στο Κίεβο, ο ρωσικός κλοιός, η μεγάλη φάλαγγα των μήκους άνω των 60 χιλιόμετρων βρίσκεται πρώτων πυλών της πόλεως κυριολεκτικά. Σε μια απόσταση 20 χιλιόμετρων από την καρδιά της πόλης είχαμε σήμερα εκτροπραξίες στην περιοχή του Ιρπίν, όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ που ακούστηκε προηγουμένως. Ενώ ταυτοχρόνως η πόλη αυτή βρίσκεται υπό εκένωση από τους πολίτες, οι οποίοι φεύγουν έντρομοι από το κέντρο της πόλεως αυτής και κατευθύνονται προς τα εδώ, προς το Κίεβο, με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων. Άμαχοι, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί σε πόλεις όπως το Χάρκοβο, η Ζαπορίζια αλλά και το Ντονιέτσκ, έχουν μεταφερθεί στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου τους παρέχεται βοήθεια και ψυχολογική στήριξη από μέλη του Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων, που έχει αναλάβει τις σχετικές ενέργειες. Επίσης, στο Κρεματόρσκ είχαμε μια οβίδανα πλήτη πολυκατοικία, 9 όροφη πολυκατοικία, μεταξύ 4ου και 5ου ορόφου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άμαχος και να τραυματιστούν άλλοι 5. Και όσο βέβαια οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται θυσία, φυσικά το ανθρώπινο ποτάμι της εξόδου από την εμπόλεμη Ουκρανία μεγαλώνει. Ήδη κατά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο οι άνθρωποι που έχουν φύγει, ενώ γίνονται οι ενέργειες για να διευκολυνθεί η έξοδός τους. Ελπίζουν όλοι ότι οι αυριανές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα παραγάγουν τουλάχιστον ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τις μεγάλες πόλεις για να μπορέσει να φύγει ο πληθυσμός. Αυτό θα σε ρωτούσα, Νικόλα, τώρα. Πώς βλέπουν εκεί που είσαι τις αυριανές διαπραγματεύσεις? Υπάρχει οποιαδήποτε αισιοδοξία? Καμιά αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την ουσία των διαπραγματεύσεων, καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ξεκάθαρος. Αν δεν σταματήσουν να πολεμούν οι Ουκρανοί, λέει, δεν θα σταματήσει η επιχείρηση. Επομένως, οι πολεμικές επιχειρήσεις προφανώς θα συνεχιστούν μέχρι ότου η Ρωσία επιβάλλει τους δικούς της όρους. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζεται από τη ρωσική πλευρά. Από την ουκρανική πλευρά, εδώ λέγεται ότι είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν για την πατρίδα τους μέχρι τέλους. Επομένως, δεν διαφαίνεται κάποια λύση σε ό,τι αφορά την ουσία των διαπραγματεύσεων. Όμως υπάρχει ελπίδα τουλάχιστον να διασφαλιστούν κάποιοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να μπορέσει ο άμαχος πληθυσμός, τα παιδιά, τα γυναικόπαιδα, οι γέροντες να μπορέσουν να φύγουν από τη λέλαπα του πολέμου. Και την ίδια ώρα βλέπουμε να οχυρώνουν κυριολεκτικά το Κίεβο με διάφορα οδοφράγματα. Παντού υπάρχουν οδοφράγματα. Στο Κίεβο δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις πια άνετα σε όλα τα κεντρικά σημεία. Καταρχήν δεν μπορείς να περάσεις από καμία γέφυρα. Όλες οι γέφυρες είναι αποκλεισμένες από δυνάμεις και της αστυνομίας και του στρατού. Έχουν μπει οδοφράγματα σε όλη την πόλη, σε ολόκληρη την πόλη, ώστε να δυσχεράνουν την προέλαση των ρωσικών τάγκς που περιμένουν ακριβώς τη στιγμή της εισβολής. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε λίγα 24 ώρα πριν την τελική πράξη αυτής της μεγάλης μάχης για την κατάκτηση του Κιέβου από ρωσικής πλευράς και προετοιμάζονται, προβάλλοντας αντίσταση, ισχυρή αντίσταση πρέπει να πούμε, σε πολλά σημεία. Εντύπωση μου έκανε σήμερα που βρισκόμασταν για ρεπορτάζ στην περιοχή του Ιρπίν το γεγονός ότι παρότι οι βομβαρδισμοί ήταν ανηλαιείς, οι Ουκρανοί ενίσχυαν κάποιες από τις θέσεις τους με σκοπό να απαντήσουν στα ρωσικά πυρά.
Μάλιστα. Νικόλα Βαφιάδη, σε ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή σύνδεση. Και πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασες με τον συνάδελφο τον Ιάκωβο Σταυρινίδη, με ντοκουμέντα που πραγματικά κόβουν την ανάσα. Πυκνή μαύρη καπνή βγαίνουν αυτήν την ώρα από την Ιρπίν, καθώς οι βομβαρδισμοί των τελευταίων λεπτών έχουν σκορπίσει τον δρόμο στην πόλη. Βλέπουμε αυτοκίνητα διαρκώς να έρχονται από την πόλη, η οποία τώρα εκενώνεται. Οι μάχες είναι σκληρές. Οι Ρώσοι επιχειρούν να καταλάβουν αυτό το προάστιο που βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιόμετρων από την καρδιά του Κιέβου. Δραματικές εικόνες εξελίσσονται καθώς η εκένωση της Ιρπίν συνεχίζεται. Άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, απομακρύνονται μέσω του Ερυθρού Σταυρού ή ανθρωπιστικής βοήθειας και ασθενοφόρων. Όλα αυτά τα οχήματα μπαίνουν μες στην πόλη με κίνδυνο της ζωής τους οι οδηγοί και βγάζουν όλους τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, βλέποντας τις βόμβες να σκάνε δίπλα στα σπίτια τους. Η κατάσταση στο Ιρπίν αυτή την ώρα είναι δύσκολη. Βλέπαμε προηγουμένως μαύρους καπνούς να υψώνονται από την πόλη. Βλέπουμε τώρα επιστρατεύουν ό,τι μέσο διαθέτουν για να μπορέσουν να μεταφέρουν τους ανθρώπους αυτούς με ασφάλεια. Οι τεχνικοί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προκλήθηκαν από τις ισχυρές εκρήξεις εδώ στο Ιρπίν για να υπάρχει ηλεκτροδότηση ώστε να γίνει ασφαλώς η μεταφορά όλων των ανθρώπων που βγαίνουν αυτή την ώρα από την πόλη. Ο ρωσικός στρατός μας χτυπάει με σφαίρες και οβίδες. Τα ρώσικα τάγκς χτυπούν κατοικημένες περιοχές. Δεν έχουμε πού να κρυφτούμε. Οι βομβαρδισμοί είναι κοντά μας, είναι περίπου στο ένα χιλιόμετρο εδώ, ίσως και λιγότερο. Η πόλη συγκλονίζεται. Και από εκεί, ακόμη και από την άλλη πλευρά, οι βομβαρδισμοί αυτή την ώρα εντείνονται, καθώς οι Ρώσοι κάνουν μια προσπάθεια να καταλάβουν και το Ιρπίν. Να πούμε ότι βρίσκεται 25 χιλιόμετρα από την καρδιά του Κιέβου. Είναι ένα σημείο που είναι κομβικό για την πορεία των εξελίξεων και οι Ρώσοι επιχειρούν να το καταλάβουν. Μετά την κατάληψη της Μποροντιάνκα, χτυπούν τώρα το Ιρπίν. Ο κόσμος είναι ανάστατος εδώ στην περιοχή και στην περιφέρεια του Ιρπίν, αλλά και μέσα στην πόλη, καθώς οι βομβαρδισμοί εδώ που βρισκόμαστε δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε αυτό, αλλά μυρίζει μπαρούτι, μυρίζει ο καπνός από τις εκρήξεις. Οι Ουκρανικές αρχές καταγγέλουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άμαχοι νεκροί, δεν ξέρουμε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα. Θα διευκρινιστεί μέσα στη μέρα, πάντως εδώ είναι πλέον το μέτωπο της ρωσικής προέλασης στην προσπάθειά τους να καταλάβουν το Κίεβο. Πάμε τώρα στον αρχισυντάκτη του Αντένα, τον Κυριάκο Πομιλωρίδη. Κυριάκο, ποια η κατάσταση επί του εδάφους? Λοιπόν, επί του εδάφους είχαμε νέα παραβίαση της κεχηρίας στη Μαριούπολη που ματιώσε και σήμερα την επιχείρηση απομάκρυνσης από την πόλη δεκάδων χιλιάδων αμάχων. Όπως και τις προηγούμενες ημέρες στη ΣΕΑ, η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι παραβίασε την κεχηρία. Η Ουκρανική πλευρά κατηγόρησε παράλληλα τη Μόσχα ότι εξαπέλυσε νέα επίθεση με ρουκέτες στον πυρηνικό σταθμό, αυτή τη φορά στο Χάρκοβο. Ανησυχητικές επίσης και αναφορές από Ουκρανικές και πάλι πηγές ότι ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από ρωσικές πηγές. Την ίδια ώρα κινητικότητα διαπιστώνεται και στο διπλωματικό πεδίο. Ακριβώς, πέραν της προσπάθειας του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο οποίος να σημειώσουμε εδώ ότι πριν από λίγο είχε, όπως ανακοινώθηκε στο Τελαβίβ, και νέα συνάντηση και νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν, ξεχωρίζει και η πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε τα απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία μακρά, όπως πληροφορούμαστε, με τον Βλαδιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Μέγαρο Ηλυσίων, ο Πρόεδρος της Ρωσίας ξεκαθάρισε στο συνομιλητή του ότι η Μόσχα θα πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία, είτε με διαπραγματεύσεις είτε με πόλεμο. Η ιδέα διαπίστωση του κ. Μακρόν ήταν ότι ο κ. Πούτιν είναι πολύ αποφασισμένος να επιτύχει τους στόχους του, δηλαδή την αποναζικοποίηση της Ουκρανίας σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, αλλά και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Κρυμαίας και του Ντομπάς. Αιτήματα που είναι απαράδεκτα για τους Ουκρανούς σύμφωνα πάντα με το Παρίσι. Ο κ. Πούτιν αρνήθηκε παράλληλα ότι ο ρωσικός στρατός βάλει κατά αμάχων. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε πως είναι ευθύνη των Ουκρανών να αφήσουν να φύγει ο πληθυσμός από τις περικυκλωμένες πόλεις. Η απάντηση του Γάλλου Προέδρου ήταν πως είναι ο ρωσικός στρατός που επιτέθηκε και πως ο ίδιος δεν έχει κανένα λόγο να πιστέψει ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο τους συμπολίτες τους. Ο Γάλλος Πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του για μια ενδεχόμενη επίθεση στην Οδυσσό και τόνισε ότι είναι σημαντικό να βρεθεί μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεις και να προστατευτούν οι Ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Σημαντική εξέλιξη στη ΣΕΑ
και οι πληροφορίες που διαρρέουν από το περιβάλλον του Ουκρανού Προέδρου ότι ο κύριος Ζελένσκι είναι πλέον έτοιμος να συναντηθεί τέτα τέτ με τον κύριο Πούτιν. Σημειώνεται πως ανάλογη ετοιμότητα εξέφρασε τα προηγούμενα 24 ώρα και ο Ρώσος Πρόεδρος μέσω αντιπροσώπων του. Τέλος, στη ΣΕΑ είχαμε το απόγευμα και την πρώτη αντίδραση της Μόσχας στις προσπάθειες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντωνι Πλίνκερ, που θα δούμε και στη συνέχεια, για παράδοση στην Ουκρανία μαχητικών αεροσκαφών από την Πολωνία. Ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας λοιπόν προειδοποίησε πως οποιαδήποτε χώρα διαθέσει αεροπορικά μέσα στην Ουκρανία ή επιτρέψει στη χρήση του εναέριου της χώρου για επιθέσεις κατά ρωσικών δυνάμεων θα θεωρηθεί από τη Μόσχα ότι εμπλέκεται ενεργά και είναι μέρος της σύγκρουσης, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Μάλιστα. Κυριάκο Πομιλιώδη, σε ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες.